Με ευχές καρφιτσωμένες επάνω σε ηλίανθους για να έχουν υγεία όλα τα παιδάκια του κόσμου, γέμισε ο κήπος των ευχών έξω από το Δημαρχείο Χαλκίδας. Ο σύλλογος του Αλέξανδρου και της μαμάς του, Ματίνας Κυριάκου, θα ξαναβγεί ο ήλιος, στόλισαν την παραλία και ενημέρωσαν τον κόσμο για την αναγκαιότητα στήριξης των μικρών παιδιών και των γονιών τους που παλεύουν για να ζήσουν σε κάποιο νοσοκομείο της χώρας. Είμαι όχι απλά ευχαριστημένη, πάρα πολύ χαρούμενη και συγκινημένη συνάμα. Έχει γεμίσει όλο το παρτέρι από το Σάββατο, παρόλο που ο καιρός δεν ήταν ευνοϊκός. Ο κόσμος έρχεται, βάζει το λουλούδι του και το πιο συγκινητικό από όλα είναι ότι έρχεται και ακόμα και από μακριά. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι Χαλκιδαίοι, έχει έρθει κόσμος από Αθήνα, από Τρίκαλα, από Καρδίτσα, από Κρήτη, από Ρόδο. Είναι τρελό, πραγματικά. Σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε. Ναι. Το πιο συγκινητικό από όλα είναι όταν έρχονται γονείς ογκολογικού, όταν έρχονται τα παιδιά του ογκολογικού και βάζουν το λουλούδι τους και κάνουν μια ευχή για τα υπόλοιπα παιδιά. Έχουν έρθει εδώ τέτοια παιδάκια. Ναι. Ναι, έρχονται και παιδιά του ογκολογικού. Εχθές είχα εδώ τον Νικόλα, ένα φίλο μου που απέκτησα μέσα, είναι 5 χρονών. Έβαλε το λουλούδι του. Και τι ευχήθηκε ο μικρός Νικόλας. Αλέξανδρε, σε αγαπώ πολύ, είπε. Να επαναλάβουμε λίγο το σκοπό. Ναι. Ο σκοπός της συγκεκριμένης εκδήλωσης, φιλανθρωπικής εκδήλωσης του κήπου, είναι να συγκεντρώσουμε ένα ποσό προκειμένου να βάλουμε σε όλα τα δωμάτια του ογκολογικού, τα οποία είναι μόνωση, δηλαδή δεν είναι εφικτό να βγουν έξω οι μανούλες, ψυγιάκια, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν ό,τι χρειάζονται μέσα στο δωμάτιο. Θα συγκεντρωθούν τα χρήματα. Πιστεύω πως ναι. Άλλωστε θα χρειαστεί να ξανακάνετε κάτι. Πιστεύω πως δεν θα χρειαστεί, όχι, θα τα καταφέρουμε.